techblog.gr, Κώστας Βλαχάκης και μόλις επιστρέψαμε από Βερολίνο, έκθεση IFA 2015. Τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια κάθε Σεπτέμβριο το Techblog βρίσκεται στο Βερολίνο, πιστό στο ραντεβού του και μαζί πιστοί και όλοι εσείς οι φίλοι της τεχνολογίας. Μαζί στις αποσκευές μας τι έφερα, Huawei Mate S. Καινούρια ναυαρχίδα του Κινέζου κατασκευαστή, πολλά υποσχόμενη, πραγματικά μια πάρα πολύ καλή συσκευή που αναμένεται να ταράξει τα νερά της κινητής τηλεφωνίας και στην ελληνική αγορά. Mate S λοιπόν, σφραγισμένο στο κουτί του, άρτη αφιχθέν όπως και εγώ από Βερολίνο και πάμε να κάνουμε μαζί το unboxing με τη βοήθεια του μαγικού κοπιδιού. Πάμε! Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με το Huawei Mate S. Σφραγισμένο στο κουτί του, special κατασκευή κουτιού, ιδιαίτερη, μαύρο ματ χαρτόνι, Huawei Model CRR-L09, είναι το Mate S, στο χρώμα Titanium Grey και πρόκειται για την στάνταρ έκδοση αυτή που έχω στα χέρια μου με 3 GB μνήμη RAM και 32 GB ενσωματωμένης μνήμης. Θα κυκλοφορήσει επίσης μια premium έκδοση με 3 GB RAM και 64 GB κάρτα μνήμης, αλλά και η luxury edition από το νέο έτος όμως με οθόνη 4 Touch και 3 GB RAM 128 GB ενσωματωμένη μνήμη. Και οι τρεις εκδόσεις δέχονται κάρτες μνήμης microSD έως 128 GB, οπότε δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι λοιπόν το κουτί. Βλέπετε ότι δεν έχει κάποια ταινία ασφαλείας ή κάτι άλλο από τα συνηθισμένα, αλλά αυτό εδώ πάμε να κάνουμε μαζί την ιεροτελεστία. Okay. Και να δούμε πώς βγαίνει αυτό το ιδιαίτερο εδώ πέρα περιτύλιγμα που έχουν βάλει στη συσκευή. Τι λέει εδώ πέρα? Huawei Design, όχι Porsche Design. Μάλιστα, έτσι λοιπόν βγαίνει έξω. Τέλεια. Και παραμένει αυτό το κουτί, άρα το μαγικό κοπίδι θα χρειαστεί και κάνει εδώ πέρα τη δουλειά που θέλει. Οπ, ανοιγμένο ήτανε. Μάλιστα, μάλιστα. Ο Κινέζος μας το έδωσε ανοιγμένο. Τέλεια. Μαγικό κοπίδι την επόμενη φορά θα σε βλέπω στεναχωρημένο. Τώρα δεν πειράζει, εντάξει, έκανε την εμφάνισή σου. Νάτι λοιπόν η συσκευή. Πραγματικά, επειδή έτυχε να το πιάσω στα χέρια μου στο Βερολίνο, είναι πραγματικά premium εντελώς η κατασκευή, full αλουμινένιο σασί και πάχος μόλις 7,2 χιλιοστά σε πακέτο με οθόνη 5,5 ίντσες τεχνολογίας Super AMOLED Full HD με Gorilla Glass 4 και τελείωμα εδώ πέρα βλέπετε κουρμπαριστό στην άκρη το γυαλί 2,5D. Το βάζω στην άκρη, να δω τι άλλο περιλαμβάνει, τι άλλο έχει μέσα. Τι λέει εδώ πέρα, case, μάλιστα, καλή φάση. Έχει και θικούλα, cool. Τι χρώμα όμως βλέπω εδώ πέρα, θα προτιμούσα κάποιο πιο σκούρο. Anyway, αυτή εδώ πέρα τη χρυσαφή έχει. Παιδιά, δεν ξέρω αν έτσι όπως το βλέπετε θα κυκλοφορήσει αύριο μεθαύριο και στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί τυχαίνει κάτι τέτοια πακέτα να σας τα δείχνω και να μου λέτε μετά εμείς δεν το βρήκαμε έτσι. Αυτό είναι που μας δώσανε για δοκιμή από την ίδια τη Huawei στο Βερολίνο. Η συσκευή θα κυκλοφορήσει τώρα νομίζω μέσα στο Σεπτέμβριο με τιμή εκεί 649 ευρώ. Τώρα αν υπάρχει μέσα θήκη ή όχι δεν το γνωρίζω, πάντως δεν μου αρέσει εμένα αυτή η θήκη που μου λάχε, θα προτιμούσα κάποια άλλη. Σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων, ας την έτσι εδώ, ας τη βγάλω τη συσκευή από μέσα, αν τα καταφέρω, χωρίς να το χαλάσω. Έγινε. Και εδώ μπαίνει στην άκρη, να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Εδώ τίποτα, φορτιστής μαζί και με το καλώδιο σύνδεσης USB, ο φορτιστής είναι
2 αμπέρ έξοδος, μια χαρά, άρα είναι δυνατός, ισχυρός. Σύμφωνα με την Huawei έχει fast charging η συσκευή και μέσα λέει 10 λεπτά αν του κάνεις μια γρήγορα το φορτίσεις για 10 λεπτά, έχεις 2 ώρες ομιλίας, δηλαδή φορτίζει γρήγορα. Αυτό είναι το παράδειγμά της, θα το δούμε και εμείς επί του πρακτέου. Και τα ακουστικά εδώ πέρα, τα οποία δείχνουν ωραία, από ό,τι μπορώ να καταλάβω είναι αλουμίνιο αυτό εδώ, σε ασημή χρώμα και δείχνουν πραγματικά ποιοτικά τουλάχιστον, εντάξει, και άλλα iPhone. Τα βάζω μέσα. Αυτό είναι λοιπόν παιδιά, αυτά είναι τα περιεχόμενα της συσκευής, η θήκη που συνάντησα, ο γρήγορος φορτιστής, τα ακουστικά, τα hands-free με αλουμίνιο και η ίδια η συσκευή, την οποία μπορώ να ανοίξω, γιατί ούτως ή άλλως τις επόμενες μέρες θα ζήσω μαζί της, άρα πρέπει να την χρησιμοποιήσω για να ξέρω ακριβώς. MicroSD, 4G SIM, Nano SIM, ok, τέλεια, τέλεια, πραγματικά. Διπλό LED flash, 13 MP κάμερα, ψηφιακός αναγνώστης δακτυλικού αποτυπώματος, αλλά κάνει και άλλες εργασίες. Μπροστινή κάμερα 8 megapixel, yes, νάτι, με LED flash διαβάζω, αλλά και έτσι πρέπει να είναι και πραγματικά μπορείτε να το δείτε, πάρα πολύ κομψό, ελαφρύ στα 155 γραμμάρια, με τον οκταπύρινο επεξεργαστή High Silicon Kirin 935, 3 GB μνήμη RAM όπως είπαμε και η έκδοση standard με τα 650 ευρώ έχει 32 GB ενσωματωμένης μνήμης, 13 MP πίσω κάμερα διπλό LED flash, 8 MP μπροστινή κάμερα LED flash, 3 μικρόφωνα για noise cancelling, fast charge, μπαταρία 2700 μιλιαμπερόρια μη αποσπόμενη και Android 5.1.1 Lollipop με Emotion UI 3.1 της Huawei. Super AMOLED οθόνη Full HD με Gorilla Glass 4 και τελείωμα εδώ πέρα στα πλάγια, δεν είναι κοφτό αλλά είναι κουρμπαριστό και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να κάνουμε και το πρώτο power on εδώ για να δούμε πώς ξεκινάει το Mate S. Πραγματικά μια εντυπωσιακή συσκευή. Ξέρετε ότι μετράω τα λόγια μου, δεν χρησιμοποιώ εκφράσεις και επίθετα έτσι καταπληκτικό, μοναδικό, φοβερό. Ούτε θα το χρησιμοποιήσω βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση με ευκολία, ούτε καν θα το χρησιμοποιήσω, αλλά σίγουρα θα πω ότι πρόκειται πραγματικά για μια εντυπωσιακή κατασκευή και η οθόνη είναι πάρα πολύ καλή όσο έχει τύχει να την δω Βερολίνο που δοκίμασα την συσκευή. Δεν θέλω να σας δείξω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, θα το βάλω στην άκρη, πάει για πλήρη φόρτιση, πάει για να τοποθετηθεί η κάρτα SIM που έχω, η 4G και να ξεκινήσω τις υπόλοιπες ημέρες να το δοκιμάζω. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα μπαίνει η Nano SIM και εδώ η Micro SD. Θα υπάρξει και δίκαρτη έκδοση, 4G μάλιστα δίκαρτη, δεν νομίζω να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, πάντως εγώ έχω με μια κάρτα SIM υποδοχή MicroSD την στάνταρ έκδοση 3 GB RAM, 32 ενσωματωμένη μνήμη σε titanium grey χρώμα. Αλουμινένιο και αυτό, πάρα πολύ καλό. Αυτά λοιπόν παιδιά σχετικά με το unboxing του Mate S. Δοκιμάζουμε τη συσκευή και επανερχόμαστε με το full hands-on review. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr, bye bye!